και παίζουν σε όλα τα ραδιόφωνα σε Ελλάδα και Κύπρο. Εκρηκτικός συνδυασμός η εμφάνισή της με την υπέροχη φωνή της. Η Ήβη Αδάμου έρχεται στο Όλα για Σένα και μας αποκαλύπτεται. Ήβη Αδάμου λοιπόν! Καλώς όρισες! Κοιτάξτε την παιδιά, κοιτάξτε την. Να σου πω κάτι. Ξέρεις ότι άνετα δηλαδή μπαίνει σε μια εμπορία του style icon και νομίζω ότι πλέον τα μικρά κορίτσια και όχι μόνο τα μικρά, όλοι μας θέλουμε να σε ακολουθούμε για τις στιλιστικές σου απόψεις. Εντάξει, γενικά μου αρέσει η περιποίηση στη γυναίκα, μου αρέσει το ωραιοτήσιμο, το απλό. Κοιτάξτε την παιδιά, είσαι fashion το icon. Το κλασικό. Είναι fashion icon, παιδιά! Αύριο! Είναι τέλειο το ρούχο. Αύριο είναι. Θα μας κάνεις πασαρέλα αύριο? Αύριο γενικά είναι η μέρα πασαρέλα. Πάμε να κάτσουμε. Πάμε να κάτσουμε και θα τα πούμε όλα. Καταρχήν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που κατάφερες να έρθεις, γιατί ξέρω ότι γίνεται ένας χαμός στην κρατική έκθεση. Γίνεται, αλλά εντάξει, τα καταφέραμε. Είμαστε εδώ. Αυτό είναι το έχει σημασία. Λάμπεις. Τι είναι αυτό που σε κάνει να λάμπεις, βρε κορίτσι μου? Νομίζω η κάθε στιγμή στη ζωή που είναι ωραία, που περνάμε καλά, που είμαστε όλοι υγιείς. Αυτό έχει σημασία. Νομίζω μετά όλα τα άλλα ξεπερνιούνται με προσπάθεια, με πολλή δουλειά, έτσι, με αγάπη, με υπομονή. Έτσι είναι. Με όλα αυτά. MTN Matwork λοιπόν. Έτσι. Και σε έχουμε και φέτος, γιατί και πέρσι σε είχαμε και ήσουν εξαιρετικοί. Φέτος τι διαφορετικό θα δούμε από σένα? Νομίζω ότι κάθε χρονιά έχει κάτι διαφορετικό από το Mad Walk. Φέτος, εντάξει, θα είναι μια άλλη διαφορετική εμφάνιση, με άλλο σχεδιαστή, μια άλλη ατμόσφαιρα. Με ποιο σχεδιαστή θα είσαι εσύ? Με την Άννα Φάκα. Με την Άννα Φάκα, υπέροχα. Ναι. Τι ετοιμάζεις, δεν θα μας πεις κάτι, δεν θα μας δώσεις κάτι? Σίγουρα θα πω το καινούριο κομμάτι το αυτόν τον καιρό, με αυτό θα ξεκινήσω. Μετά, μια διασκευή ενός πολύ ωραίου κομματιού. Και εννοείται τα κορίτσια που θα ανέβουν στην πασαρέλα με τα συγκεκριμένα ρούχα. Που παιδιά, εγώ σήμερα πήγα, έκανα πρόβα. Είναι ένα και ένα. Είναι ένα και ένα. Είναι καταπληκτικά είναι τα μοντέλα στο Matwork. Και είναι και πολύ ωραία τα ρούχα. Και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό που θα δείτε, θα δούμε, θα περάσουμε. Πες μου λίγο τώρα, τι κάνεις εσύ στην Ελλάδα, πού βρίσκεσαι, έχεις ετοιμάσει το καινούργιο τραγούδι, είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει, έτσι, όλα έτοιμα. Έχει κυκλοφορήσει, σε μουσική και στίχους Μιχάλη Κουρινέλη, λέγεται αυτόν τον καιρό. Τώρα από εκεί και πέρα ήμουνα στο Σταυρό του Νότου με τον Ισαΐα Ματιάμπα και τον Μύρο Αστρατή όλο το χειμώνα. Και συνεχίσαμε και για ένα μήνα τώρα, το Μάιο. Το καλοκαίρι έχουμε συναυλίες παρέα στην Ελλάδα, στην Κύπρο. Πρώτα ο Θεός να έχουμε live και να πάνε όλα καλά και αυτά τα υπέροχα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς είναι να συνεργάζεσαι με τον άνθρωπό σου, ρε παιδί μου. Είναι εύκολο πράγμα? Μα είναι, δηλαδή, εγώ το βρίσκω λίγο δύσκολο να συνεργάζεσαι και να οδεύεις έτσι επαγγελματικά με τον άνθρωπό σου. Κοίταξε, η συνεργασία είναι στα τραγούδια. Ναι. Δηλαδή, στις επιλογές των τραγουδιών, πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι. Οπότε μετά η επόμενη συνεργασία είναι στη ζωή, που είναι και πιο σημαντική. Και λίγο πιο δύσκολη ακόμη. Ανάλογα. Κοίταξε, όταν ταιριάζεις και έχεις κοινή αισθητική, κοινές απόψεις, όταν συζητάς γενικά σε ό,τι θέμα και να υπάρχει, νομίζω ότι πάντα βρίσκεις μια λύση. Είτε αυτό είναι να είσαι μαζί με έναν άνθρωπο, είτε να είσαι χωριστά με έναν άνθρωπο. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι η συζήτηση πάντα βοηθά. Και όχι στο Θεό, μέχρι τώρα όλα καλά. Είσαι άνθρωπος που θα κάτσει να αναλύσει πράγματα, να συζητήσει, να διαφωνήσει. Λοιπόν, εγώ γενικά έχω την τάση να κάνω πολύ υπομονή. Αλήθεια. Να ακούω, να ξανακούω, να κάνω υπομονή. Όταν φτάσω όμως έτσι σε ένα σημείο που δεν αντέχω άλλο, εντάξει, σίγουρα λέω την άποψή μου με έναν ωραίο έντονο τρόπο και σοβαρό πάντα. Ωραίο έντονο τρόπο. Αλλά όχι, μην φανταστείς κάτι. Δεν έχω πολλές εκρήξεις γενικά. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ήρεμη σχετικά, γιατί συζητάω, γιατί μου αρέσει να λύνω το πρόβλημα.
και μ' αρέσει να το συζητάνε κιόλας μαζί μου το πρόβλημα που υπάρχει. Δηλαδή, μ' αρέσει να ακούω το πρόβλημα του άλλου που μπορεί να έχει μαζί μου ή γενικά κάποιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Φαίνεσαι ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων, αλλά πάνω στη σκηνή βγαίνεις και τα διαλύεις όλα. Δηλαδή, πώς βρίσκεις αυτή την ισορροπία? Το έχει ο καλλιτέχνης αυτό, που αγαπάει τη δουλειά του σίγουρα. Σίγουρα, σίγουρα. Κοίταξε, η ζωή είναι άλλο πράγμα. Δες ότι είναι, ας πούμε, η σκηνή ένας χώρος που βγάζεις πολλά συναισθήματα ξαφνικά. Και μέσα σου ξέρεις, γεμίζεις και πας και τα βάζεις όλα. Έχετε τουλάχιστον αυτό. Με αγάπη πάντα, δεν λέω με νεύρα ή κάτι. Πάντα βγάζεις συναισθήματα απλά, πολλά έντονα συναισθήματα. Οπότε φτάνεις σε ένα σημείο που λες, ας τα δώσουμε όλα στη σκηνή και στη ζωή μας το πιο ήρεμο. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να... Έχεις περάσει τη φάση που ήθελες να απομακρυνθείς λίγο από τα φώτα, ήθελες να απομονωθείς λίγο, γιατί οι περισσότεροι καλλιτέχνες νομίζω ότι την έχουν αυτή τη φάση, γιατί έχουν συνέχεια την έκθεση σε όλο αυτό τον κόσμο. Πολλές φορές μπορεί να χάνουμε και την ισορροπία μας. Σίγουρα, σίγουρα, πάντα χάνουμε τις ισορροπίες, άνθρωποι είμαστε, αλίμονο. Μπορώ να πω ότι κάποια στιγμή είχα νιώσει αυτό το πράγμα, αλλά όταν κρατάς μια κοινή γραμμή γενικά σε αυτό που κάνεις και έχεις μια στάση κάπως πιο ισορροπημένη γενικά και δεν κάνεις καθνικά πολλά και μετά λίγα και μετά καθόλου. Μάλιστα. Υπάρχει μια ισορροπία, επικρατεί γενικά, οπότε βοηθάει αυτό. Μάλιστα. Και δεν λες συνέχεια ναι, έτσι λες και τα όχι σου, κάνεις τις επιλογές σου. Μη σου πω και περισσότερα όχι. Έτσι, ε. Και δεν νιώθεις ότι μπορεί να παρεξηγηθείς, μπορεί, δεν ξέρω, να το πάρει κάπως ο άλλος που του λες όχι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα μπορεί, θέλει πολύ ισορροπία. Πάντα με επιχειρήματα, πάντα με το λόγο, γιατί... και μετά, εντάξει, είναι οι επιλογές του κάθε ανθρώπου. Ναι. Δηλαδή, νομίζω είναι δικαίωμα του καθενός να επιλέξει κάτι. Εννοείται. Που θέλει, κάτι που δεν θέλει, γιατί στο τέλος της ημέρας από αυτές κρινόμαστε, νομίζω. Και πολύ σωστά. Καλό είναι να... Και πολύ σωστό είναι αυτό, γι' αυτό και έχεις φτιάξει μια πάρα πολύ πετυχημένη πορεία μέχρι στιγμής. Είσαι ένα πολύ νέο και φρέσκο κορίτσι. Παρ' όλα αυτά έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή μπήκα από πολύ μικρή, έκανα αρκετά πράγματα και θέλω να κάνω κι άλλα, λίμωνο. Όμως χαίρομαι για αυτά που έχω ζήσει, σίγουρα. Δηλαδή δεν είναι ότι στην προσπάθειά μου να ζήσω κι άλλα, ξεχνάω αυτά που έχω ζήσει. Βέβαια. Θέλω να μου τα θυμίζω και να λέω ότι ξέρεις τι, όχι, τα πέρασες αυτά τα πράγματα, υπήρξαν στη ζωή σου. Δηλαδή όταν κυλάει όλο αυτό το πράγμα, λες, τώρα τα έκανα αυτά, ξέρεις, και όταν τα δεις σε ένα βίντεο συγκεντρωμένα. Έτσι από μπροστά και να τα βλέπεις πίσω, ναι, σου, είναι πολλά. Είναι πολλά, ξαφνικά. Eurovision θα ξαναπήγαινε. Πιστεύω ναι. Αλήθεια. Πιστεύω ναι, ναι, ναι. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Εγώ προσωπικά δηλαδή. Το διασκέδασα πάρα πολύ. Φάνηκε. Παρόλο που η θέση μπορεί να μην ήταν υψηλή. Ήταν πάρα πολύ καλή. Εντάξει. Ήταν ψηλό καλή. Λοιπόν. Αλλά για να λέμε την αλήθεια. Ήταν μια χαρά. Ήσουν στη δέκατη θέση, έτσι δεν είναι? Όχι. Δέκατη δεν έχουμε πει, ρε παιδιά. Δέκατη έκτη. Δέκατη έκτη ήταν. Ναι, ναι, ναι. Δέκατη έκτη. Ήταν λίγο χαμηλούτσικα. Αλλά η σημασία δεν έχει τώρα τι γίνεται στη Eurovision εκείνη τη μέρα, γιατί γενικά η Eurovision είναι απρόβλεπτη και είναι το μετά πιο πολύ. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε χρόνο άλλο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Εγώ θα σε δω βέβαια και σήμερα το βράδυ στις πρόβες, θα έχουμε και κάμερα και θα είμαστε κοντά σου, θα τα δούμε όλα και θα είμαστε βεβαίως και στο MTN Matwalk αύριο όλο το υλικό και από κοντά και από τις Τέλεια. Κάμερες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκες εσύ το λίγο χρόνο να έρθεις. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που να είσαι καλά. Υποδεχτήκατε. Να είσαι καλά, είσαι μια κούκλα. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στην εκπομπή μας.